Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτό το φαινόμενο αυτών των ομάδων δεν το βλέπει τώρα. Λειτουργούν σαν τις ομάδες, σαν τα τάγματα ασφαλείας. Αυτές τις ομάδες επίθεσης που είχαμε τη Χρυσή Αυγή. Τα τάγματα εφόδου, έτσι είναι. Τα τάγματα εφόδου. Αυτό κάνανε στην Πιερία. Προσπαθούν να τρομοκρατήσουν. Διέπονται, να το πω έτσι, από τέτοιες απόψεις. Έχω μία επιστροφή στον Νίκο και δεν μπορώ να... Να το φροντίσουμε, κύριε Ράτσο. Ο σκοταδισμός είναι αυτός που κυριαρχεί, ο αναρθολογισμός. Και αυτός δυστυχώς η κυβέρνηση μέσα από την στάση της, μέσα από τα ήξεις αφήξεις, μέσα από τις αντιφάσεις που υπήρχαν όλη αυτή την περίοδο, έχει ενισχύσει, να το πω έτσι, τον ανθολογισμό, τη φοβία στον κόσμο και έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Βέβαια, είναι καταδικαστέα αυτά, εμείς τα έχουμε καταδικάσει και λέμε ότι η κυβέρνηση έχει τις ευθύνες της. Θα πρέπει απέναντι σε αυτές τις ομάδες να πάρει μέτρα, να προστατέψει τέλος πάντων το σχολείο. Να πάρει μέτρα η τακτική δικαιοσύνη. Εννοείται ότι άφησε η κυβέρνηση κάποιο κενό. Τόσο καιρό βλέπουμε την δίθεν σταγματική αστυνομία. Βλέπουμε τόσο καιρό. Την παρουσιάζετε κι εσείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα έπρεπε λοιπόν η κυβέρνηση μέχρι τώρα να έχει ήδη πάρει μέτρα. Τι θα πει συνταγματική αστυνομία, ποιος είναι αυτός που τέλος πάντων λέει ότι εγώ είμαι συνταγματική αστυνομία, ναι, προστατεύω το Σύνταγμα. Τι είναι, τι προστατεύει δηλαδή, τον κόσμο από το να μην εμβολιαστεί? Είναι ένα θέμα σοβαρό και έχει να κάνει με το πώς η κυβέρνηση επικοινώνησε για την ανάγκη του καθολικού εμβολιασμού. Πώς τέλος πάντων κάνει αυτό που λένε οι γιατροί, αυτό που λένε οι επιστημονικοί φορείς, ότι θα πρέπει να αρχίσει μια επικοινωνία με τον κόσμο αυτόν που δεν έχει εμβολιαστεί, που δεν έχει πιστεί. Κύριε Κατσόνα, αν μου επιτρέπετε, συνδέονται και τόσο άμεσα αυτά που λέτε, διότι μπορεί οποιοδήποτε να αρνείται ή να έχει αμφιβολίες για το εμβόλιο, δεν βάζει ούτε μια στολή, ούτε μετατρέπει το ΙΤΧ του σε περιπολικό, δεν είπαμε, ούτε πηγαίνει να βιοπραγεί μπροστά στα μάτια των παιδιών εναντίον των εργασιάτων. Δεν ταύτισα αυτούς που δεν εμβολιάζονται με αυτές τις πράξεις. Λοιπόν, αυτοί που δεν εμβολιάζονται, είπαμε ότι είναι, μπορεί να φοβούνται, μπορεί να έχουν αμφιβολίες, μπορεί να έχουν άλλα ζητήματα βεβαίως. Αλλά αυτοί όμως που εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση των ανεμβολίαστων είναι συγκεκριμένοι, είναι γνωστοί και η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα. Αυτό λέμε. Για να είμαστε δεν μπορεί λοιπόν εδώ, σαν τάγματα εφόδου, να πηγαίνουν στα σχολεία. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Η διαχείριση της πανδημίας είναι ταξική. Δεν έχει ενισχύσει τον δημόσιο σύστημα υγείας, δεν έχει επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, δεν έχει προσλάβει γιατρούς, δεν έχει άλλους υγειονομικούς. Ήδη φαίνεται μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό η μείωση των δαπανών για την υγεία συνεχίζεται. Άρα 450 εκατομμύρια είναι μειωμένος ο προϋπολογισμός για την υγεία σε αυτή την περίοδο της πανδημίας. Και καταλαβαίνετε ότι όλα μπαίνουν στη λογική του κόστους και του ωφέλους. Ξέρετε τι λένε οι συνταξιούχοι? Μας λέγανε ότι δεν πεθαίνουμε κιόλας. Τώρα φαίνεται ότι δεν παίρνουν μέτρα για τη ζωή μας. Αυτή είναι η ουσία. Και καλά. Εδώ συγχωρείτε πάρα πολύ. Με μια καμπάνια, κύριε Κατσότη, για εμβολιασμό των συνταξιούχων. Εδώ μέχρι πρόστιμο, απειλούνται για να πάνε οι πάνω από τα 60 να εμβολιαστούν. Για να σώσουν τη ζωή τους. Και εσείς λέτε τώρα δεν πεθαίνουν. Μην το λέτε αυτό. Όταν έχουμε 19.000, πάνω από 19.000 νεκρούς και αυτή η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι πάνω από 60, έτσι, οι ευθύνες είναι τεράστιες. Όταν έχουμε 100 ανθρώπους την ημέρα που πεθαίνουν, όταν έχουμε 120 ανθρώπους έξω από ΜΕΘ, οφείλει η κυβέρνηση να βρει ΜΕΘ για τον κάθε έναν ασθενή. Και όμως δεν το κάνει. Γιατί τι είπε ο κύριος Τσέρτζος, ο διευθυντής του ΣΕΒ, του Συνδυασμού Βιομηχάνων, ότι είναι πολυτέλεια να έχουμε αυτές τις υπηρεσίες. Ο κύριος Τσέρτζος παλαιότερα ως γραμματέας, τώρα είναι στο... Τώρα υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Οι ευθύνες είναι τεράστιες. Ο λαός έχει υποχρέωση να υπερασπίσει τη ζωή του, να διεκδικήσει την υγεία που του ανήκει.
αυτή που σήμερα το 2021 πρέπει να έχει ο λαός μας. Να είναι, αν θέλετε, αυτή που η επιστήμη, εξελίσσεται η ιατρική, η επιστήμη, και πρέπει να, αυτή να δίνεται στους ίδιους, στον ίδιο τον λαό. Μάλιστα. Δεν μπορεί σήμερα το εμβόλιο να είναι φάρμακο πανάκριβο, δεν μπορεί τα φάρμακα να είναι πανάκριβα, δεν μπορεί σήμερα να ενισχύεται. Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι και εσείς περιμένετε τώρα τη δικαστική, τη διπλή δικαστική έρευνα και από Αθήνα. Από Εισαγγελία Αθηνών και από Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, για να δούμε τώρα τη βασιμότητα των καταγγελιών του Πρόεδρου της ΠΟΕΔΗΝ. Ακούστε, όλα πρέπει να διερευνηθούν, ναι. Όλα πρέπει να διερευνηθούν. Ωστόσο όμως η ουσία είναι αυτή, ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε ΜΕΘ, σε μονάδες εντατικής θεραπείας, και αυτό φαίνεται κάθε μέρα με τους νεκρούς που έχουμε, με όλους αυτούς που είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Και αυτό είναι τραγικό, είναι απαράδεκτο, και δεν πρέπει να υπάρξει κανένα συμβιβασμός με αυτή την πολιτική της κυβέρνησης που βλέπει την υγεία σαν κόστος. Ναι, εντάξει, εμείς βέβαια δεν μπαίνουμε, όπως είπατε και κύριε Σκάρκο, εσείς, ναι, θέση του Ρικάνου άλλου κόμματος. Ωστόσο όμως το ΠΑΣΟΚ, ναι, το ΠΑΣΟΚ και η ΚΙΝΑΡ δεν είναι μια δύναμη η οποία εμφανίστηκε τώρα. Έχει πήρε ο λαός από την διακυβέρνηση της χώρας, από το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΝΑΛ. Έχει πήρε από όλες αυτές τις ανατροπές που έκανε στις εργασιακές σχέσεις, στο ασφαλιστικό, σε αυτά που ζει σήμερα ο λαός μας, από τα μνημόνια που ψήφισε μόνος του και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πήρε από τη διακυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση που έκανε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με, αργότερα, αν χρειαστεί, και με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τους δένει τι. Η ενιαία στρατηγική αυτή που έχουν για την καπιταλιστική ανάπτυξη, για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τους επενδυτές, όπου όλοι τους λένε ανάπτυξη με αυτούς τους όρους, τους φιλικούς για τους επενδυτές, που είναι η φτηνή εργατική δύναμη, που είναι οι μεγάλες ανατροπές σε εργασιακές σχέσεις. Άρα λέτε, κύριε Κατσότη, ή τον Νίκο Σαντουλέα, ή τον Γιώργο Παπανδρέου, για εσάς ως χώρο πολιτικό, εμείς, ευρύτερα, λέτε, παίζει ρόλο η πολιτική. Ναι. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς τους οπαδούς, τους φίλους του ΠΑΣΟ, και τους λέμε ότι ήρθε η ώρα να συμπορευτούν με το ΚΚΕ για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που στηρίζει τους επιχειρηματικούς ομίλους και το κεφάλαιο. Είναι η ώρα λοιπόν εδώ πλατείες λαϊκές δυνάμεις να συγκρουστούν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τη ζωή που δικαιούνται. Γιατί αλλιώς η εναλλαγή των κυβερνήσεων την είδαμε ποια είναι και πού οδηγεί. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των εναλλαγών στην κυβέρνηση.